Σας κάλεσα σήμερα στο Δημαρχείο για να σας ανακοινώσω δύο σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πρόκειται για την ένταξη του υπόγειου χώρου στάθμευσης και της προμήθειας ηλεκτροκίνητων οχημάτων συνολικού προϋπολογισμού 12.900.000 ευρώ περίπου. Η ένταξη του πρώτου έγινε με την συνεισφορά και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι δύο αυτές εντάξεις έρχονται να προσθεθούν στο ήδη ενταγμένο έργο της Αντωνικής Οδοποιίας προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ και μαζί τα τρία έργα αυτά φτάνουν το συνολικό προϋπολογισμό των 19.000.000 σε εντάξεις του Δήμου στο πρόγραμμα Τρίτσης. Αν θυμάστε, οι προτάσεις που έκανε ο Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα έφτανε το ύψος των 22.000.000 ευρώ συν κάποια έργα τα οποία ήταν εκτός πλαφών, με συνολική ας πούμε πρόταση προς τον Αντώνη Τρίτση στα 30 εκατομμύρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό ένταξης των έργων στο Τρίτση έχει φτάσει περίπου στο 80%. Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι με ερωτήσεις τους σύμβουλοι της Μίζωνος Αντιπολίτευσης λέγανε ότι ποτέ δεν θα ενταχθούν έργα στο Τρίτση λόγω της καθυστέρησης της Δημοτικής Αρχής. Όπως είναι εύκολο αντιληπτό, ο Δήμος μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα, δημιουργώντας τις απαιτούμενες υποδομές έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των συντημωτών μας. Η Δημοτική Αρχή δουλεύει πάνω στους 5 άξονες του προεκλογικού της προγράμματος, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την κοινωνική μέρημνα, τα αναπτυξιακά έργα, το πολιτιστικό απόθεμα και φυσικά το πρωτογενή τομέα. Ο αγώνας μας δεν είναι να ανταγωνιστούμε ή να συγκριθούμε με άλλους, αλλά να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε ο Δήμος μας να γίνει ο Δήμος που μπορούμε να ζήσουμε όλοι εμείς. Παρά τις αντικσότητες που βρήκανε τη χώρα, είναι γεγονός πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κάτι που αποδεικνύει ότι υπάρχει άψογη συνεργασία και πολλή δουλειά τόσο από τη Δημοτική Αρχή, όσο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Πλην των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί τα 2,5 αυτά χρόνια, υπάρχουν σε εξέλιξη πολύ σημαντικά έργα τα οποία αναδιαμορφώνουν την ταυτότητα του Δήμου, αλλάζουν την ταυτότητά του, αλλάζουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, με στόχο πάντα την βελτίωση της επισκεψιμότητας. Έτσι, για το 2022 έχουν δρομολογηθεί νέες ασφαλτοστρώσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, η κατασκευή του κοινοκομείου ύψους 360.000 ευρώ, η κατασκευή και η αντικατάσταση οργάνων παιδικών χαρών ύψους 500.000 ευρώ, η συντήρηση των δημοτικών κοινοτήτων, των καταστημάτων των δημοτικών κοινοτήτων ύψους 150.000 ευρώ, η ανάπλαση και η συντήρηση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ύψους 150.000 ευρώ, η ανάπλαση της παραποτάμιας περιοχής από το ύψος του δικαστηρίου μέχρι την περιοχή της γέφυρας του Καραγκιόζη ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προχωράνε σιγά σιγά σταδιακά, περνάνε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και παίρνουν σε στάδιο δημοκράτησης άμεσα, η αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών με νέας τεχνολογίας LED ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο του φυσικού αερίου που είναι ένα αναπτυξιακό έργο που θα βοηθήσει όλο το Δήμο μας ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, η διαγραμμή στις δημοτικών οδών ύψους 250.000 ευρώ, η αποκατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, αλλά και η δημιουργία έργων σχετικών με την προσβασιμότητα των αμαίων ύψους 1.400.000 ευρώ, η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης στην πόλη της Φλόρινας ύψους 400.000 ευρώ, η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου ύψους 2.750.000 ευρώ, η αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, το Open Mall όπως λέμε, που περιλαμβάνει αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ύψους 900.000 ευρώ, η τοποθέτηση νέων υπόγειων κάδων ύψους 240.000 ευρώ, η τοποθέτηση των οποίων άρχισε σήμερα το πρωί, η μελέτη κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του Μεσοφορείου, που θα παίρνει τα λύματα όλων των υπόλοιπων κοινοτήτων εκτός αυτών οι οποίες εξυπηρετούνται από τον υπάρχοντα λειτουργούντα βιολογικό καθαρισμό, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία, με τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μας, καθώς και η ολοκλήρωση και του μητρώου υλικού του Δήμου. Αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα την ένταξη του δηληστηρίου και του αγωγού μεταφοράς του νερού από το φράγμα 30
ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτού του έργου έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Συνοχής, τώρα βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και αυτή την ένταξη. Επίσης, περιμένουμε την ένταξη ανάπλασης του χώρου της Πάνω Γουάτ. Έχει κατατεθεί πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2.600.000 ευρώ. Η ένταξη των θερμαινόμενων πεζοδρομίων, τον οποίο την πρόταση το τεχνικό δελτίο και τη μελέτη την είχαμε καταθέσει στο Αντώνη Στρίτση στην πρόταση 14 που αφορούσε τα έργα Ελλάδα 1821-2021. Καθώς επίσης και την ένταξη της ψηφιακής σύγκλησης του Δήμου 1.700.000 ευρώ που θα συνδυαστεί με την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου ύψους 1.600.000 ευρώ. Επανερχόμενο στα πρώτα τρία έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Αντώνη Στρίτση, θα σας αναφέρω κάποια τεχνικά στοιχεία για να έχετε και εσείς μια καλύτερη εικόνα του τι πρόκειται να γίνει. Το έργο κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, που θα αλλάξει την όψη της πόλης μας και θα την κάνει πιο ανθρώπινη, λύνοντας ταυτόχρονα το κυκλοφοριακό πρόβλημα και καλύπτοντας ανάγκες τοπικές και ευρύτερες του Δήμου, θα αποσυμφορήσει τους βεβαρημένους δημοτικούς δρόμους και θα μπορέσει έτσι να συνδυαστεί με την ανάπτυξη και της υπέργειας περιοχής, δηλαδή της περιοχής που είναι πάνω από το υπόγειο πάρκι. Το έργο αφορά την κατασκευή αυτού του χώρου και όλων των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτού υπέργειων εγκαταστάσεων. Θα κατασκευαστεί εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου στον χώρο μπροστά από το διοικητήριο, μεταξύ των οδών Αχιλλέως, Αριανού και Πτολεμαίων. Θα αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Η θέση στάθμευσης θα είναι 342, 114 θέσεις ανά όροφο, με δύο εξόδους, η μία θα είναι από τη μεριά της οδού Πτολεμαίων και η άλλη από της οδού Αχιλλέως. Επίσης, τα μέσα στο πάρκι θα καθοριστούν θέσεις δωρεάν στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τους υπαλλήλους που δουλεύουν στο διοικητήριο.